Συναδέλφισες και συνάδελφοι, στη σημερινή συνάντηση ήρθαμε χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες ούτε αυταπάτες. Γιατί έχουμε καταλάβει προς τα που θέλει να πάει τα πράγματα το Υπουργείο Παιδείας. Όμως, από όσα μας είπε η κυρία Μακρύ, εκφράζοντας τη συνολική βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης, πέφτει και το τελευταίο φύλλο σικής, κυριολεκτικά. Σε σχέση με το ζήτημα της μονιμοποίησης των νεοδιόριστων, έγινε με τον πιο καθαρό τρόπο σαφές ότι για όλη αυτή η διαδικασία της σύνδεσης της μονιμοποίησης με την αξιολόγηση είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, η οποία δεν εδράζεται σε νομικά ή τεχνικά ζητήματα, ήταν σαφές, είναι πολιτική απόφαση έτσι ώστε να συνδεθεί το θέμα της μονιμοποίησης με την προώθηση της ατομικής αξιολόγησης. Αυτό για μας, όπως υπόθηκε σωστά, αποτελεί αιτία πολέμου. Αποδεικνύει όμως και κάτι ακόμα. Δηλαδή ποιο πράγμα, η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει όχημα 25.000 νεοδιόριστους συναδέλφους που έχουν φάει στην πλάτη 15 χρόνια ομηρίας, έχουν φάει στην πλάτη διετία παραμονή στον τόπο διορισμού. Η προσπάθειά της να τους μετατρέψει σε όχημα για να επιβάλλει την κακόφημη αξιολόγηση, την αξιολόγηση που έχει απορρίψει ο κλάδος, είναι και το στοιχείο της αδυναμίας τους. Φανερώνει με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι μέχρι σήμερα, παρά τις αντιφάσεις και τις δυσκολίες, τρώνε τα μούτρα τους. Πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτό το σχέδιο που έχουν θα ανατραπεί, όπως μέχρι τώρα έχουμε ανατρέψει τα σχέδιά τους, έτσι και στη συνέχεια. Χρειάζεται ο κλάδος να είναι ενωμένος, να σπάσει ο φόβος, κανένας μόνος του, κανένας έρμεο. Δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ζήτημα σε σχέση με τους μόνιμους διορισμούς του 2023 είναι σαφές ότι η κυβέρνηση το συνέδεσε με τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις και διεργασίες, αξιοποιεί το θέμα των διορισμών ως προεκλογικό χαρτί για να θέσει για μια ακόμα φορά σε ομηρία τους νυν συμβασιούχους, όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ πιο πριν, κάνοντας σαφές όμως ότι στο 2023 δεν θα έχουμε διορισμούς τελικά. Και τρίτο ζήτημα σε σχέση με το νέο τρόπο πρόσληψης που αποτελεί κυριολεκτικά πρόκληση, η Μακρύ μας ενημέρωσε, η Υφυπουργός Παιδείας, ότι γίνονται συζητήσεις και εισηγήσεις. Το συμπέρασμα που βγάλαμε είναι ότι τα πράγματα είναι σε προωθημένο στάδιο, στο να διαμορφωθεί δηλαδή πρόταση αλλαγής του νόμου με εισαγωγή, γιατί αυτά λέει στο κυβερνητικό της πρόγραμμα η κυβέρνηση, γραπτού διαγωνισμού, επιπλέον κριτηρίων, πατώντας στο προσοντολόγιο το άθλιο του Γαβρόγλου, δείχνει ότι είμαστε σε προχωρημένο στάδιο. Και εμάς δεν μας εφησυχάζει καθόλου αυτό που είπε η Μακρύ, ότι πιθανολογεί η ίδια ότι αυτό δεν θα έρθει το επόμενο διάστημα και πριν τις εκλογές. Χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα, σε θέση μάχης και σε θέση πολέμου, γιατί κανένας συνάδελφος που οργώνει τη χώρα εδώ και τόσα χρόνια δεν θα επιτρέψουμε να πεταχθεί έξω, δεν θα επιτρέψουμε το σφαγείο του γραπτού διαγωνισμού, της κατάργησης του πτυχίου και της προϋπηρεσίας να αποτελέσει στοιχείο επίθεσης στους εκπαιδευτικούς. Δεν θα νομιμοποιήσουμε όμως ούτε αυτόν τον άδικο νόμο του Γαβρόγλου που τον απέριψε το συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα και τρώγαμε βροχή τα δακρυγόνα στο κεφάλι. Αυτό που μπορεί σήμερα να ενώσει τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους αλλά πληρωτές νεοδιόριστους, είναι να δυναμώσει πάλι για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που στηρίζουν τα σχολεία με προσωπικό και οικογενειακό κόστος, να καταργηθεί το προσοντολόγιο καμία σκέψη για ΑΣΕΠ, μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους. Το επόμενο διάστημα σας καλούμε να πάρετε μέρος μαζικά στις γενικές συνελεύσεις που έχει αποφασίσει η Ομοσπονδία, στις διαδικασίες των σωματείων, στις κινητοποίησεις και στην οργάνωση του αγώνα μας. Καμία αναμονή, η επίθεση δεν θα σταματήσει ούτε θα μπει στο μουσκι επειδή έχουμε εκλογές. Έχουν συναποφασίσει και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση και όλα αυτά τα κόμματα που ασπάζονται αυτή την κοινή στρατηγική να τσακίσουν τους εργαζόμενους. Αιτία λοιπόν πολέμου είναι η συνολικότερη επίθεση στη ζωή μας. Συσπειρωμένοι στα σωματεία μας, μπορούμε να τους καλάσουμε τα σχέδια όπως το κάναμε πάμπολες φορές, όχι στο μακρινό παρελθόν, αλλά και στο πιο πρόσφατο.